Μια διαφορετική βόλτα είχαν τη δυνατότητα να κάνουν οι Θεσσαλονικοί στη Νέα Παραλία από το ύψος των ομπρέλων του Ζογκολόπουλου έως τον εστιοπλοϊκό όμιλο. Μικροί και μεγάλοι επισκέπτες μέσα από ένα διαδραστικό πολύχρωμο παιχνίδι σε 5 στάσεις εξερεύνησαν ηλεκτρικά ποδήλατα, αυτοκίνητα, πατίνια, drones, ακόμη και ηλεκτρικό σκάφος που μετατρέπει την ηλιακή σε ηλεκτρική ενέργεια. Ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζι Κώστας αποκάλυψε μάλιστα ότι η περιφέρεια πρόκειται να αντικαταστήσει 50 υπηρεσιακά αυτοκίνητα με ηλεκτρικά. Θέλουμε πραγματικά μέσα από αυτή τη δράση οι πολίτες να έρθουν από κοντά, να γνωρίσουν αυτά τα φιλικά μπρος το περιβάλλον και χαμηλού κόστους μέσα μεταφοράς, γιατί ως διοίκηση της περιφέρειας έχουμε θέσει πολύ ψηλά στην ιεραρχία της πολιτικής μας το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα, το επόμενο διάστημα σκοπεύουμε να προμηθευτούμε 50 οχήματα ηλεκτρικά, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα συμβατικά οχήματα τα υπηρεσιακά της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ταυτόχρονα μια σειρά από άλλες δράσεις όπως η τοποθέτηση ηλεκτρικού φορτισμού σε διάφορα σημεία της περιφέρειάς μας για να μπορούν οι χρήστες που επιλέγουν αυτά τα οχήματα να έχουν τον τρόπο να τα φορτίσουν με πολύ χαμηλό κόστος. Εμείς θα είμαστε ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και σε αυτόν τον τομέα πρωτοπόροι. Ουσιαστικά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας φέρνει το μέλλον σήμερα. Είναι ένα παιχνίδι 5 στάσεων, η αφετηρία είναι εδώ πέρα στις ομπρέλες. Ο τερματισμός είναι στο ιστοπλοϊκό όμιλο Θεσσαλονίκης. Έχουμε φέρει ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρικά πατίνια, ηλεκτρικά ποδήλατα, μέχρι και ηλιακό σκάφος από τις πρέσπες, το οποίο έχει στέγαστρο από φωτοβολταϊκά, πάνελ ή ανεξάρτητο με μπαταρίες. Πέρα από την ευαισθητοποίηση των πολιτών, να καταλάβουμε ότι μέσα από την καθημερινότητά μας, αν κάνουμε χρήση της μετακινήσεις μας φιλικά μέσα προς το περιβάλλον, τότε μόνο θα έχουμε θεαματικά αποτελέσματα. Και ένα από αυτά είναι η ηλεκτροκίνηση. Σκεφτείτε ότι είναι αθόρυβα, έχουν μηδενικούς ρήπους και το κόστος κίνησής τους είναι υποπολαπλάσιο ενός συμβατικού αυτοκινήτου. Ο Περιφερειάρχης είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί από τους ειδικούς και να μπει σε ένα πολυτελές ηλεκτρικό αυτοκίνητο αλλά και να ανεβεί στο ηλεκτρικό σκάφος ώστε να γνωρίσει τον τρόπο λειτουργίας του. Οι επισκέπτες από την άλλη συμμετείχαν σε διαδραστικό παιχνίδι ερωτήσεων έτσι ώστε στο τέλος να κερδίσουν πλούσια δώρα. Εμείς είμαστε χρόνια χρήστες ηλεκτροκίνητων αμαξιδίων. Μας βοηθάει στην καθημερινότητά μας και όχι μόνο. Και αυτό που έχω να πω εγώ είναι πρέπει να γίνει συνείδηση του Έλληνα πολίτη. Πόσο πιο δύσκολη θα ήταν η καθημερινότητά σας χωρίς το ηλεκτροκίνητο? Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Θα ήταν ο εγκλεισμός μέσα στο σπίτι. Για μας είναι και τα χέρια και τα πόδια μας το αμαξίδιο, το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο, να μπορέσουμε να βρισκόμαστε μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον και να ζούμε την καθημερινότητά μας όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτή η ιδέα είναι τα μαμ αυτή την περίοδο για μας, γιατί όσο διαδίδεται η ηλεκτρική μετακίνηση, μπορούμε να διαδίδουμε και εμείς τη δουλειά μας. Και το Βολτάρο το θεωρούμε μια ιδανική συγκυρία μέσω του παιχνιδιού. Ο κόσμος και οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης να γνωρίσουν διαφορετικούς τύπους ηλεκτρικής μετακίνησης. Εμείς είμαστε από το Μάιο του 2015. Με το ηλεκτρόνιο και 2,5 χρόνια εταιρεία και συνεχώς εξελισσόμαστε και προσπαθούμε να εμπλουτίζουμε τις προτάσεις μας με νέα μοντέλα. Υπάρχει ανταπόκριση, αγοράζουν οι Θεσσαλονίκοι? Υπάρχει ανταπόκριση, θα έλεγα κυρίως εκτός Θεσσαλονίκης και εκτός Ελλάδας, αλλά σιγά σιγά και οι Θεσσαλονίκοι προσανατολίζονται στα ηλεκτρικά ποδήλατα και μπορώ να πω ότι στους τελευταίους μήνες υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν στη βιώσιμη αστική μετακίνηση, αλλά και η ενημέρωση για τα ηλεκτρικά μέσα μεταφοράς που στην Ευρώπη κερδίζουν συνεχώς έδαφος.